Μιλόπουλο, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά? Όλοι μιλούν για μια πρωτοφανή βροχόπτωση. Μάθαμε και εμείς οι μη ειδικοί να τα μετράμε σε χιλιοστά, σε τόνους, αναστρέμα κλπ. Με πολλούς να λένε ότι ακόμη και αν είχαν ολοκληρωθεί οι υποδομές και τα αντιπλημμυρικά από τον Ιαννό, δεν θα μπορούσε να το σηκώσει όλο αυτό. Ισχύει ή όχι? Εσείς είχατε χτυπήσει καμπανάκια από ό,τι βλέπω από το πρωί από τις καταγγελίες που διατυπώνεται δημοσίως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια διαχείρισης των ευθυνών, αποποίησης και μετάθεσης ευθυνών, το οποίο είναι λογικό μέχρι σε ένα σημείο, γιατί οι ευθύνες είναι τεράστιες. Ναι. Επίσης, επειδή πρόκειται για ένα ευαίσθητο ζήτημα που είναι και κάπως τεχνικό και επιστημονικό και βλέπουν μέσα και πιθανότητες σχεδιασμού, περίοδοι επαναφορά στα χίλια χρόνια που ακούμε και 5.000 χρόνια οι πλημμύρες κτλ. Γίνεται και ένα, επιτρέψτε μου τον όρο τώρα που πριν που σας άκουγα λίγο μου ήρθε, γίνεται και ένα τύπου gaslighting, ας πούμε. Δηλαδή κάπως μπερδεύουμε τα πράγματα, βάζουμε άσχετα πράγματα εκεί που δεν πρέπει, δίνουμε άλλους ορισμούς κατά πώς βολεύει για να δείξουμε, να δημιουργήσουμε μια άλλη εντύπωση. Ακούστε ποια είναι η δική μου θέση και εμπολής ίσως και η θέση των περισσότερων επιστημόνων, δηλαδή των σχετικών σε αυτό το ζήτημα. Πρώτον, θα πιστέψουμε στην κλιματική κρίση, ότι υπάρχει κλιματική κρίση? Αν ναι, τότε φαινόμενα τύπου Ιαννού και Ντάνιελ τώρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα γίνουν η καθημερινότητά μας. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει, το έχουμε γράψει και με μεγέθη και με νούμερα κτλ. Δεν είναι λοιπόν τόσο το πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανής η καταιγίδα στα μεγέθη της, σε ύψος βροχής, σε διάρκεια, σε έκταση κτλ. Αλλά οι προβλέψεις δείχναν τέτοιους κινδύνους. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Όχι απλώς δείχναν τέτοιους κινδύνους, αλλά δείχναν και την πύκνωση της συχνότητας εμφάνισης. Έτσι. Άρα, όταν μιλάμε για τέτοια φαινόμενα με περίοδο επαναφορά στα 1000 ή τα 5000 χρόνια, γιατί άκουσα και έναν υπουργό πρωί το απόγευμα που λίγο τα μπέρδευε και εκεί, δεν εννοούμε ότι πρέπει να φτιάξουμε το φαραωνικό τεράστιο έργο για να αντιμετωπίσουμε την πλημμύρα, την καταιγίδα, τον κατακλυσμό. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος των αντιπλημμυρικών έργων. Ο στόχος όλων των τεχνικών έργων και των αντιπλημμυρικών είναι ο μετριασμός του κινδύνου. Επομένως, για να ξεκινήσω λίγο αλλιώς. Η ερώτηση είναι, τον Ντάνιελ δεν θα μπορούσε κανένα αντιπλημμυρικό, καμία αντιπλημμυρική προστασία να τον διοδεύσει, να τον εκμηδενίσει προφανώς. Τον μισό Ντάνιελ θα μπορούσαμε στη Θεσσαλία? Να σας την κάνω εγώ την ερώτηση αλλιώς. Το 1/3 του Ντάνιελ θα μπορούσαμε? Η απάντηση εκεί ποια είναι? Όχι. Όχι είναι απάντηση. Όχι. Ωραία. Να σας την κάνω λοιπόν εγώ την ερώτηση αλλιώς. Τώρα η συζήτηση, ας πούμε, πρέπει να είναι αν το τάδε χωριό το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια λεκάνη απορροής θα ξαναφτιαχτεί από την αρχή, ή αν θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα του τύπου οι κάτοικοι να πάνε αλλού, να μην έχουμε χωριά που να είναι μέσα σε λεκάνες απορροής. Η συζήτηση πρέπει να είναι να ξαναφτιάξουμε το χήμαρο σε κανάλι για να αρχίσει πάλι να αρδεύει ο κάμπος, ή ότι δεν γίνεται να παίρνουμε τα ποτάμια και να τα εργαλειοποιούμε και να τα κάνουμε αυτόματο πότισμα? Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση όντως, η οποία πρέπει να ξεκινήσει, η οποία βέβαια να πούμε ότι δεν θα γινόταν αν ήμασταν προετοιμασμένοι. Αυτή η καταστροφή μπορούσε να έχει αποφευχθεί όχι στο 100%, αυτό προσπαθώ να σας πω με τον όρο μετριασμό. Ότι τα τεχνικά έργα και τα αντιπλημμυρικά έργα τα φτιάχνουμε για να μετριάσουμε. Δεν θα υπήρχε αυτή η ολοκληρωτική καταστροφή, η ολοσχερής καταστροφή. Επομένως, για αυτό που με ρωτάτε, έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ξεκάθαρη θέση σε αυτό το πλώνο. Δεν είναι και η ειδικότητά μου άλλωστε. Ναι. Και δεν είναι και εύκολη συζήτηση εδώ που τα λέμε. Δηλαδή πρόχειρες απαντήσεις δεν ταιριάζουν. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση, γιατί δεν θα ήταν και σοβαρό να μιλάμε τώρα στον αέρα και να λέμε θεωρίες που δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν ξέρουμε και τη ζημιά. Έτσι. Δεν έχουν τραβηχτεί τελείως τα νερά για να δούμε και τη ζημιά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σε αυτήν την κατάσταση της κλιματικής καταστροφής οι ευθύνες γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Μάλιστα. Γίνονται ακόμα μεγαλύτερες, γιατί υπήρχαν οι προειδοποιήσεις για τέτοιου μεγέθους φαινόμενα. Αυτό που δείξατε πριν με τους πλημμυρικούς χάρτες, δεν έχει σημασία που είπε ο συνάδελφός σας
αν ήταν στο 100% της βροχόπτωσης ή αν έριξε παραπάνω βροχή κτλ. Για αυτό που έδειξε ήμασταν προετοιμασμένοι. Για κάτι πιο μικρό ήμασταν προετοιμασμένοι. Δεν ήμασταν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν λέμε ότι δεν είχαν ανανεώσει, δεν είχαν επικαιροποιήσει τους χάρτες και τις πλημμυρικές ζώνες, δεν το λέμε γιατί γραφειοκρατικά, γιατί έπρεπε το 2022. Το λέμε γιατί δείχνει, είναι ενδεικτικό μιας γενικότερης πολιτικής απέναντι και στο περιβάλλον και φυσικά στις πλημμύρες και στις φωτιές, στις πυρκαγιές κτλ. Αυτό είναι το κακό, αυτό είναι το άσχημα. Εκεί είναι οι μεγάλες ευθύνες. Δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Μιλόπουλε. Και όσον αφορά την... Ναι. Ναι, ελάτε, κλείστε, κλείστε, ναι. Κάτι θέλατε να πείτε. Όχι, ειδικά στα αντιπλημμυρικά έργα, επειδή πέφτει αρκετή έτσι, σπέκουλα, συγχωρήστε μου τον όρο, ναι. Αυτό που λέω παντού, αυτό που δεν έγινε ποτέ και αυτό που είναι ασυγχώρητο που δεν το κάνανε ποτέ, που μπορεί όντως δεν θα ήμασταν σήμερα έτοιμοι, αλλά τα έργα θα ήταν σε μία σειρά, ήταν να γίνει ένα σχέδιο, ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό σημαίνει μία συνεργασία έργων, μικρών έργων, στα ορεινά, ανάσχεσης και πλημμυρικού φαινομένου και νερού. Ναι. Δηλαδή, να συνομιλούν και... μεταξύ τους δηλαδή τα έργα, αυτό. Να συνομιλούν τα έργα με τη φύση, με τις Μάλιστα. ανοιγμένες δηλαδή, διόδους των ποταμών και των χυμάρων. Να υπάρχει πρόβλεψη για εκτόνωση, μερικές εκτονώσεις των πλημμυρών ανά μικρότερη λεκάνη απορροής. Ο ενιπέας, γιατί έπρεπε όλη την πλημμύρα να πέσει στο ποινιό, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι λάθος στρατηγική. Ναι. Αυτό δεν θέλει και τόσα πολλά λεφτά για να το κάνει. Θέλει άλλη στρατηγική, θέλει άλλη οργάνωση. Λείπει λοιπόν αυτή η συλλογική, η ολιστική προσέγγιση, αυτό το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης, mm-hmm. στο οποίο θα εντάσσονταν όλα τα έργα ναι. που έκανε ή δεν έκανε και ο αγοραστός και ο κυβέρνησης και ο Μητσοτάκης κτλ. Παρεμπιπτόντος, είστε πρόεδρος του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του εντόπιου Πανεπιστημίου. Σας κάλεσε ποτέ ο κύριος αγοραστός να του πείτε την άποψή σας για τις υποδομές? Εμένα και τους συναδέλφους μου και το εργαστήριό μας ποτέ. Ποτέ. Η προηγούμενη κυβέρνηση σας καλούσε, κύριε Μιλόπουλε, που είστε και πιο κοντά στις απόψεις. Ο συνάδελφός μου, Νίκος Ελευθερόγλου, σας ρωτάει. Κοιτάξτε, με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν μας κάλεσε ακριβώς, αλλά τότε έτυχε να γίνονται τα σχέδια διαχείρισης, ακούστε λίγο, τα μεγάλα σχέδια, ευρωπαϊκά σχέδια διαχείρισης του νερού, στα οποία συμμετείχαμε ως εργαστήριο. Mm-hmm. Όπως συμμετείχαμε και στις πλημμυρικές ζώνες που δείξατε. Ως εργαστήριο. Και είχαν γίνει αλλά και περιφερειακά συνέδρια τότε, δεν είχαν γίνει. Δεν ξέρω αν είχατε λόγο εσείς. Επί Υπουργές Χαρίτση, αν δεν απατώμε. Ναι. Να πούμε τη γνώμη μας ως σύμβουλοι και τα λοιπά. Όχι, δεν είχαν γίνει ποτέ. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και όσα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.